Η μέρα για γερά νεύρα ξημέρωσε για τους οδηγούς, οι οποίοι κόλλησαν για πολλή ώρα στην κίνηση λόγω του ανισόπεδου κόμβου της Αλικαρνασσού που έκλεισε προκειμένου να πραγματοποιηθούν έργα επί του ΒΟΑΚ. Οι ουρές ήταν ατελείωτες από νωρίς το πρωί και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό στο ρεύμα Ηρακλείου Αγίου Νικολάου προκάλεσε τον εκνευρισμό πολλών πολιτών, οι οποίοι προχωρούσαν σημειωτών μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Είναι ένα έργο που χρειάζεται. Μπαίνει αντιληστηρός τάπητας, βελτιώνεται πάρα πολύ δηλαδή το οδόστρωμα και καλό θα είναι όλοι μας να αποφύγουμε αν μπορούμε να περάσουμε από εκεί, αλλά και αν περάσουμε λίγο υπομονή και νομίζω ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Στο εύλογο ερώτημα των πολιτών, γιατί αυτά τα έργα δεν έγιναν κατά τη διάρκεια του μεγάλου διαστήματος που βρισκόμασταν σε καραντίνα και η κίνηση ήταν μειωμένη, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Ξυλούρης απαντά ότι τα έργα ξεκίνησαν από τον κόμβο Γιοφύρου. Έτσι, επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε ουσιαστικά ένα συνολικό σχεδιασμό για τις εν λόγω εργασίες. Υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυναμικότητα των μηχανημάτων και με τις. Καταλαβαίνετε να υπάρχουν και σε δύο σημεία δυσκολία, είναι ακόμα χειρότερα. Πάντως η προτεραιότητα δόθηκε στη Γιόφυρο, γιατί φανταστείτε τώρα που άνοιξε η κίνηση να γινόταν εκεί. Αποκλείται τελείως ο δρόμος. Ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Νομίζω ότι μετά τη σημερινή διαθέτηση και την ταλαιπωρία την πρωινή του κόσμου, νομίζω ότι θα το περάσουμε πολύ πιο ήπια, εξάλλου λίγες μέρες είναι. Σε πόσες ημέρες υπολογίζεται να τελειώσουν οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο? Αυτό το συγκεκριμένο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα πρέπει να έχει τελειώσει. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα, η κυκλοφορία θα γίνεται από τους κοντινούς κόμβους Μπεντεβή και Αεροδρομίου, με την περιφέρεια Κρήτης να κάνει έκκληση στους οδηγούς να δείξουν κατανόηση και να δεσμεύεται ότι αυτή η ταλαιπωρία θα τελειώσει το συντομότερο δυνατόν.